Καλημέρα. Δημιουργήσατε αναστάτωση με αυτό που είπατε. Και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, γιατί σας γνωρίζω και χρόνια. Κύριε Υπουργέ, όταν άκουσα τον Νότι Σφακιανάκη να λέει ότι όλοι οι πρόσφυγες έχουν λεφτά και κυκλοφορούν με 500 άρικα και με ακριβά ορολόγια και ακριβά τηλέφωνα, άκουσα και εσάς που είπατε ότι ψάχνουμε ανάμεσα στους πρόσφυγες αυτούς οι οποίοι έχουν κεφάλαια με τα οποία μπορούν να επενδύσουν σε ακίνητα στη χώρα. Μα βλέποντας την εικόνα από την Ιδωμένη, από τα Διαβατά, από τον Πειραιά, πραγματικά πιστεύετε ότι ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 250.000 ευρώ και θα επενδύσουν εδώ στην Ελλάδα για να πάρουν ακίνητο? Κύριε Υπουργέ, πριν μου απαντήσετε, να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά, που έχουν αυτό το λίπος, το περιβόητο, το οικονομικό, αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται στην Αμερική, στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν. Αυτοί οι δυστυχείς που γεννάνε παιδιά στις σκηνές θα επενδύσουν στη χώρα μας? Μήπως ήταν λάθος σας, κύριε Υπουργέ, η δήλωση αυτή? Όχι, κοιτάξτε. Καταρχάς, το θέμα που συζητάμε δεν καταλαβαίνετε ένα θέμα αιχμής, έτσι ώστε, ξέρω κι εγώ, να δημιουργηθεί στο μυαλό του οποιοδήποτε το οτιδήποτε και μακάρι να συζητούσαμε τέτοιου είδους θέματα, καθώς είναι θέματα τα οποία εντάσσονται στις πολιτικές των χαμηλών ταχυτήτων. Δεύτερον, ακόμα και ο κόσμος ο οποίος είχε στη Συρία πολλά χρήματα δεν μπόρεσε να φύγει από τη Συρία με αεροπλάνο ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί απλούστατα δεν πήρε την βίζα την οποία ήθελε. Και πάρα πολλοί κόσμος έχει βρεθεί μέσω Τουρκίας ή στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη, ο οποίος είχε χρήματα και φυσικά δεν τα είχε μαζί του, τα είχε σε τράπεζες είτε το εξωτερικό είτε οπουδήποτε αλλού, βρέθηκε να είναι αναμειγμένος με αυτόν εδώ όλο τον κόσμο, ακολουθώντας αυτό το διπολικό. Πιστεύετε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό με πολλά λεφτά? Αυτό δεν το λέω εγώ, έτσι αν θέλετε ρίξτε μια ματιά στο Google και λίγο παρακολουθήστε, γιατί όταν ετοιμάζουμε μια εισήγηση, αυτή την εισήγηση δεν την ετοιμάζουμε στην τύχη, πρώτα την ψάχνουμε, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες και ακολούθως ετοιμάζουμε μια εισήγηση. Σε άλλες χώρες τι δηλαδή, σαν και αυτό που έγινε στη Δανία? Αυτό που προτείνω εγώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έκανε η Δανία. Μα μια μορφή εξαγοράς είναι, Υπουργέ, με συγχωρείτε, όταν λέτε ότι αν έχετε 250.000 θα σας δώσουμε παραμονή, ενώ αν δεν έχετε δεν θα σας δούμε ευνοϊκά. Γιατί είπατε, ας πούμε, ότι θα σας δώσουμε ένα σπίτι να μένετε και θα σας διευκολύνουμε για να πάρετε άδεια παραμονής. Δηλαδή γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στους δυστυχισμένους. Παρακαλώ. Καταρχάς, ο νόμος ο οποίος αναφέρεται στα κίνητα δόθηκε υπομορφή παραδείγματος, με την έννοια ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια τροποποίηση. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε ακίνητα, αναφέρθηκα σε επενδυτικές δραστηριότητες. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν εισάγεται η οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 άτομα εδώ. Αυτά τα 50.000 άτομα θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπεται σε ό,τι αφορά την προσωρινή παραμονή του στη χώρα. Άλλο αυτό. Και από εκεί και πέρα, δύο λεπτά. Το θέμα το οποίο τέθηκε είναι αν στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια άτομα εδώ τα οποία έχουν αυτά τα χρήματα και μπορεί να δοθεί η δυνατότητα έτσι ώστε να τα επενδύσουν στη χώρα, αυτά τα άτομα μπορούμε να τα δούμε. Αυτό δεν γίνεται η πρόταση εισήγηση, επαναλαμβάνω, αυτή εδώ. Όταν όμως δημοσίως ένας υπουργός κάνει αυτή τη δήλωση, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι φαίνεται ότι εντάσσεται μέσα στην κυβερνητική πολιτική και ότι είναι αποφασισμένο να ψάξουμε ανάμεσα στους πρόσφυγες για να πούμε ότι όσοι έχετε λεφτά να τα επενδύσετε στη χώρα. Είναι λάθος η αντίληψη που δίνετε. Δεν το εξηγήσατε όμως. Δεν το εξηγήσατε. Εντάξει, το λέτε, σας δίνω τη διευκρινή που χρειάζεται. Γιατί είχαμε και την αντίδραση της. Είπα ότι υπάρχει μια εισήγηση καταρχάς. Υπάρχει αντίδραση από το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ. Καλά, κοιτάξτε, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και θετικό, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, το μετανιώσατε καθόλου? Το όχι, καθόλου. Το ενισχύει και όλα. Φυσικά δεν το μετανιώσω. Αυτό καταλάβω. Υπάρχει μια εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα, διεθνής εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου μπορούμε να αντιλήσουμε ό,τι στοιχεία χρειαζόμαστε αυτή τη διεθνή εμπειρία. Και στο βαθμό κατά την οποία θεωρούμε ότι αυτή η εμπειρία μπορεί να εφαρμοστεί και εδώ, ακολουθείτε. Σας είπα ότι δεν είναι μια πολιτική. Δώσατε τις εξηγήσεις σας. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.